Ο ΕΟΤ και η Αιτζίαν ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προτρέψουν ταξιδιώτες από χώρες της Ευρώπης να επισκεφθούν την Ελλάδα. Sunshine Discount είναι ο τίτλος της νέας διαφημιστικής καμπάνιας για την τουριστική προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, με την αξιόλογη αυτή προσπάθεια από τον ΕΟΤ και την Αιτζίαν να εντυπωσιάζει και να μαγνητίζει τα βλέμματα των επισκεπτών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλάνο προβολής της Ελλάδας και στόχευσης στις αγορές, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης. Είναι μια καμπάνια που θα κρατήσει αρκετό καιρό και θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ στοχευμένοι στον πρώτο και βασικότερο άξονα της στρατηγικής μας, που είναι να προσελκύσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται φέτος σε μια εξαιρετικά δύσκολη, όπως είπα πριν, και ανταγωνιστική χρονιά. Στο δυνατό αυτό μήνυμα, το οποίο θα κερδίσει τον επισκέπτη και με υπευθυνότητα θα τον φέρει στη χώρα μας, αναφέρθηκε Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Αιτζίαν, Μαρίνα Σπυριδάκη. Ο ΕΟΤ για την Αιτζίαν και δεν είναι κολακία, όπως και για όλους τον τουρισμό, αποτελεί το φυσικό σύμμαχο όλων μας στην προσπάθεια της χώρας να αναδείξουμε την ελκυστικότητα και να την καθιερώσουμε σε έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Όπως καταλάβατε όλοι, αυτό που προτάσουμε είναι οι πλούσιες εμπειρίες και οι πλούσιες διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί κανείς να απολαύσει έξω και σε αυτό στον εξωτερικό χώρο. Με τη χρήση της τεχνολογίας, η νέα διαφημιστική καμπάνια προσαρμόζεται δυναμικά στις διαφορετικές αγορές και τα διαφορετικά κοινά, εντοπίζοντας όσους αναζητούν τις επόμενες διακοπές τους στην Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια και το κλίμα της Ελλάδας αναβαθμίζουν την εμπειρία των διακοπών για κάθε επισκέπτη. Γι' αυτό και όσο μεγαλύτερη η διαφορά της θερμοκρασίας του τόπου αφετηρίας σε σχέση με την Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση στα αεροπορικά εισιτήρια της Αιτζίαν. Η καμπάνια αυτή στοχεύει στις κρατήσεις, συνεπώς ταργετάρει, επιτρέψτε μου, αυτούς που έχουν ήδη εκφράσει ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο προβολής της χώρας. Το πρώτο είναι ότι θεωρούμε ότι το απρογραμμάτιστο ταξίδι κατά πάσα πιθανότητα θα επικρατήσει για αρκετό καιρό. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε αποφασίσει στρατηγικά ήδη από πέρυσι να μην πηγαίνουμε πλέον σε καμπάνιες 2 ή 3 μηνών. Δεν έχουν κανένα νόημα. Η διαφημιστική καμπάνια θα διαρκέσει ως το τέλος του χρόνου και απευθύνεται στους επισκέπτες από 10 βασικές χώρες στόχευσης, όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Αυστρία, Πολωνία, Σουηδία, Δανία και Ολλανδία. Ενώ θα προβάλλεται σε όλα τα διαδικτυακά μέσα, καθώς και στα κανάλια της βραβευμένης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, αξιοποιώντας τόσο την πελατειακή βάση της Αιτζίαν και τα δημοφιλή social media που διαθέτει, όσο και τις οθόνες εντός των αεροσκαφών της.